Και επειδή γενικά εδώ αγαπάμε την εξωστρέφεια, θέλω να κλείσουμε την εκπομπή με μία σύνδεση εκτός Κρήτης. Θα πάμε στην περιοχή των Ιωαννίνων, καθώς είχαμε μία πολύ σημαντική εξέλιξη με τον κατάλογο της UNESCO. Συγκεκριμένα, Εύη. Στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO εντάσσεται το Πανηγύρι στο Σιράκο, ένα χωριό στα Ιωάννινα. Βλέπουμε και σχετικό βίντεο από την επίσημη ιστοσελίδα του YouTube. Έχουμε και ήχο. Της UNESCO. Γνωρίζουμε ότι η εγγραφή στην UNESCO θα προσθέσει ορατό. Είναι ένα από τα σημεία καταδεθέν της περιοχής, ειδικά για το 15 Αυγούστου, με πάρα πολλούς επισκέπτες να βρίσκονται στην περιοχή για να παρακολουθήσουν από κοντά όλο αυτό που συμβαίνει και να γνωρίσουν και τους κατοίκους του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Και βέβαια, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δει από την πρώτη στιγμή όλη αυτή τη διαδικασία για τον κατάλογο και για την ουσιαστικά ποιος την αποδοχή της UNESCO είναι ο κύριος Ιπποκράτης Αλέξης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σιρακιωτών Ιωαννίνων. Πάμε να τον συναντήσουμε. Κύριε Αλέξη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ξέρετε, πίσω από μία σημαντική εξέλιξη. Να ξεκινήσουμε μία μαντινάδα που μου την είχαν πει οι συμφοιτητές μου, οι Κρήτες που σπούδαζαν στα Γιάννενα. Εδώ που ανταμώσαμε Ήπειρος και η Κρήτη, έχω δύο λόγια να σας πω από τον Ψιλορίτη. Και πριν με ρωτήσετε για το πανηγύρι, θέλω να σας πω κάτι που συνδέει την Κρήτη με το Σιράκο, το οποίο πιθανολογώ ότι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στην Κρήτη, αλλά εμείς εδώ το έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Το Σιράκο απελευθερώθηκε το 1912, 23 Νοεμβρίου, με τη βοήθεια σωμάτων και οπλαρχηγών Κρητών. Εξαιρετικό αυτό που μας είπατε, να μας βάλετε στο κλίμα του δεσίματος γενικά και των δεσμών ανάμεσα στην περιοχή και στην Κρήτη. Εγώ αυτό που θέλω να πω λίγο... Όπως ήταν ο Γιάννης ο Καλογερής. Είναι ότι πίσω από μια σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με τις τέχνες, με την κουλτούρα, όπως είναι αυτή η ένταξη στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, κρύβονται δραστήριοι άνθρωποι και άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο τους και έχουν αποφασίσει να παραμείνουν εκεί. Δηλαδή έχουν διαλέξει τον δύσκολο δρόμο. Επενδύω στην ενδοχώρα, επενδύω στον πρωτογενή τομέα, επενδύω στον πολιτισμό, στις τέχνες της περιοχής μου. Αυτό πράτετε κι εσείς. Εμείς επενδύουμε στον πολιτισμό. Στον πρωτογενή τομέα είχαμε επενδύσει πολύ παλιότερα, από τον 17ο αιώνα, γιατί είναι ένα χωριό που βρίσκεται σε υψόμετρο 1200 μέτρα. Είναι ένα χωριό με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, με άγρια φυσική ομορφιά και με πολιτισμό. Οι Σιρακιώτες ήταν κτηνοτρόφοι και κάποια στιγμή άρχισαν να αξιοποιούν τα προϊόντα τους. Άρχισαν να ράβουν κάπες πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, πριν από τους Μουσαμάδες. Οι κάπες του στρατού του Μεγάλου Ναπολέοντα ήταν σιρακιώτικες, τις οποίες εμπορεύονταν στο εξωτερικό, από την Οδυσσό μέχρι τα παράλια της Ιταλίας. Έχετε ακόμα κάπες εκεί παραδοσιακές, έτσι δεν είναι? Τώρα θα έλεγα μόνο σαν λαογραφικά στοιχεία. Ναι. Γιατί το χωριό δεν κατοικείται πλέον, παρά μόνο γίνεται συνάντηση πολιτιστικού χαρακτήρα, θα έλεγα, τους καλοκαιρινούς μήνες στα πανηγύρια. Αυτό το πολιτιστικό στοιχείο, το σημαντικότερο της μουσικοχορευτικής μας παράδοσης, είναι αυτό το οποίο το κρατάμε. Και βέβαια, κύριε Αλέξη, αυτή η διαδικασία για την κατάταξη στην UNESCO ξεκίνησε από το 2014. Έχουν περάσει χρόνια και φαίνεται ότι ο κόπος σας ανταμείβεται με τη συμπερίληψη ουσιαστικά στον κατάλογο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια ομαδική προσπάθεια από τους 5 συνδέσμους σιρακιωτών που υπάρχουν σήμερα, εκεί που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα πλέον στον τόπο της χειμερινής τους διαβίωσης Σιρακιώτες, όπως είναι ο Σύνδεσμος Ιωαννίνων, Φιλιππιάδας, Πρέβεζας, Πάτρας και Αθήνας. Και βέβαια και με την συμβολή των προέδρων της κοινότητας και του Δημάρχου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, όλοι μαζί πετύχαμε
την ένταξη στον κατάλογο της άλλης πολιτικής κληρονομιάς. Κύριε Αλέξη, στείλτε ένα μήνυμα εδώ στους κριτικούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και δείχνετε το δρόμο γενικά πώς πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα των τόπων μας. Το μήνυμα είναι η λαός που δεν γνωρίζει την παράδοσή του. Σωστά. Είναι καταδικασμένο στην αφάνεια, είχα διαβάσει. Σωστά. Είναι η βάση. Πάνω σε αυτό πρέπει να στηριχτούμε και να βαδίζουμε μπροστά. Οι εποχές αλλάζουν. Εμείς προχωράμε μπροστά. Το πανηγύρι του Σιράκου είναι δημιούργημα κάποιων παραγόντων, όπως είναι η μορφολογία του εδάφους, όπως είναι οι οικονομικές συνθήκες, κοινωνικές συνθήκες. Ήταν μια κλειστή κοινωνία. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η φορεσιά είναι ελαφριά σήμερα. Η κλειστή κοινωνία έχει ξανοίξει. Οι κοπέλες παλιότερα μπαίνανε στο πανηγύρι μόνο όταν ήταν σε ηλικία γάμου για να αρχίσουν τα προξενιά. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Επομένως είναι και περισσότερο απελευθερωμένες. Μας έχουν λείψει αυτές οι εποχές. Νοσταλγοί είμαστε πολλοί για αυτές τις εποχές, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε ζήσει. Αναφέρομαι στους νεότερους, μικρότερους. Τους χαιρετισμούς μας. Να μου είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, είστε εξαιρετικός. Να είστε καλά.